Με αφορμή τη γιορτή του προφήτη Ηλία, η Αφροδίτη Γραμμέλη θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα της που θα γιόρταζε σήμερα, αν δεν είχε φύγει από τη ζωή. Θυμίζουμε πως η δημοσιογράφος τον έχασε ανήμερα των γενεθλίων της και μία μέρα πριν αλλάξει ο χρόνος, στις 30 Δεκεμβρίου 2023. Η απώλεια του τη τύχησε, κάτι που δεν έχει κρύψει, όπως και το γεγονός πως ήταν ιδιαίτερα δεμένη. Αντίο μπαμπάκα μου, αντίο λεβέντι μου και ήρωά μου, ψυχή και καρδιά τετραπέρατη. Αντίο, είχε γράψει η Αφροδίτη Γραμμέλη την επομένη του θανάτου του. Η Αφροδίτη Γραμμέλη θυμάται τον πατέρα της. Κανονικά τώρα θα μιλούσε στο τηλέφωνο ακατάπαυστα. Εμείς από το άλλο δωμάτιο θα σου λέγαμε να μην μιλάς δυνατά δεν είναι στην Αυστραλία ο άνθρωπος. Θα κερνούσαμε γλυκά και θα γιορτάζαμε. Ήταν ωραίο που είχες γιορτή και γενέθλια μέσα στο κατακαλό καιρό, μπαμπά. Σήμερα δεν ακούγεται τίποτα. Πρώτη φορά από έγραψε σε ανάρτηση που έκανε η Αφροδίτη Γραμμέλη γιατί γιο... η Αφροδίτη Γραμμέλη είχε μιλήσει στην εκπομπή Super Κάτερινα για αυτή την απώλεια. Τον έχασα ανήμερα στα γενέθλια μου. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για εμένα. Πάρα πολύ δύσκολη. Είναι πολύ πρόσφατο, πολύ δύσκολο και προσπαθώ λίγο, όχι να το ξεπεράσω, δεν ξεπερνιέται να μπορέσω να αντέξω, να είμαι συνεπή στη δουλειά μου και να προχωρήσω, ε, παράλληλα δήλωνε ευγνώμων για τους συνεργάτες της που τη στήριξαν ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Η δουλειά σίγουρα βάζει το μυαλό σε άλλε διαδρομέ και όταν έχει καλού συνεργάτε, γιατί οι συνεργάτε μου και στο Μέγκα και στην Εφημερίδα στο πρώτο θέμα, με έχουν αγκαλιάσει, είναι δίπλα μου συνέχεια, με στηρίζουν, με εμψυχώνουν, είναι κοντά μου και πραγματικά με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ αυτέ τι δύο εβδομάδε, που είναι πολύ δύσκολε για εμένα, δήλωνε μεταξύ άλλων η Αφροδίτη